Φίλες και φίλοι του ένος.gr, καλησπέρα σας. Είμαι ο Σταμάτης Βούλγαρης και αυτό είναι το σχόλιο της ημέρας σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2020. Συγχωρέστε το γρέζι στη φωνή, είναι επακόλουθο των όσων συνέβησαν χτες το βράδυ στο 94 στο ΟΑΚΑ και η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερο το τελείωμα της χθεσινής βραδιάς. Ο τρόπος της πρόκρισης ήταν ειδονικός, συγκλονιστικός και θέλω να πιστεύω ότι έφερε πολύ πιο κοντά τον κόσμο στην ομάδα. Η εικόνα της ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλή, όχι γιατί δημιούργησε, γιατί έπαιξε ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, έπαιξε συγκλονιστικό επιθετικό ποδόσφαιρο, αλλά γιατί έδειξε και απέδειξε σε πολύ κόσμο που είχε αμφιβολίες, που αμφισβητούσε την ποιότητα πολλών ποδοσφαιριστών, ότι αυτά τα παιδιά με τις κατάλληλες προσθήκες που γίνανε το καλοκαίρι, τις ενέσεις ποιότητας που έγιναν στο ρόστερ, την κατάλληλη στήριξη και την κατάλληλη καθοδήγηση, μπορούν να πετύχουν πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία έχουν αδικήσει τον εαυτό τους στο παρελθόν και έχουν αδικηθεί από υπερβολική ισοπεδωτική κριτική, αλλά τουλάχιστον χτες το βράδυ φάνηκε ότι έχουν πάρα πολλά να προσφέρουν. Από τον Πέτρο το Μάνταλο που έχασε το πέναλτι και είχε αυτή τη βουτιά στην απόδοσή του και δέχτηκε τη στήριξη πρώτα απ' όλα από τους συμπαίκτες του και από το ποδοσφαιρικό τμήμα της ΑΕΚ, μέχρι τον Αντρέ Σιμώνης που ήταν και τον Ένατ Κρίστησης, για να μην τους διαχωρίσω, που ήταν οι κορυφαίοι του χθεσινού παιχνιδιού. Η πρόκριση και η αντίπαλη της ΑΕΚ μετά την κλήρωση που έγινε σήμερα το μεσημέρι, Μπράγκα, Λέστερ και Ζόρια, σημαίνουν πάρα πολλά. Σημαίνει ηρεμία, σημαίνει οικονομική άνεση, σημαίνει ότι θα προχωρήσει για τις επόμενες μέρες χωρίς γκρίνια και μύρλα και εύχομαι και ελπίζω να καταφέρει η ομάδα να κάνει το διπλό στο Περιστέρι για να μπει σε μία περίοδο διακοπής του πρωταθλήματος, έχοντας πετύχει τους στόχους της, με εξαίρεση τον χαμένο τελικό του κυπέλου που δεδομένα πόνεσε τους πάντες. Αλλά η σεζόν έχει ξεκινήσει, οφείλουμε να κοιτάξουμε μπροστά, οφείλουμε να στηρίξουμε την ομάδα και οφείλει να το κάνει και η διοίκηση. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι έχει πάρθει η απόφαση για την απόκτηση ενός στόπερ, γιατί πλέον τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά και πολύ δύσκολα θα μπορέσουν οι τέσσερις στόπερ που έχει αυτή τη στιγμή να ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου θα γίνουν όλα έτσι όπως πρέπει και η ΑΕΚ θα παρουσιαστεί άκρως ανταγωνιστική στο φετινό πρωτάθλημα, αλλά και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η κλήρωση δεν είναι εύκολη, κρύβει παγίδες. Βεβαίως θα μπορούσε να είχε πέσει σε πολύ πιο δύσκολο γκρουπ η Ένωση. Ωστόσο, της δίνει τη δυνατότητα να κάνει, εάν πάρει τα δύο μάτς με τη Ζόρια μέσα και έξω και τα εντός έδρας παιχνίδια με Μπράγκα και Λέστερ, θα έχει την δυνατότητα να κάνει το επόμενο βήμα. Μέχρι τότε όμως έχουμε πολύ καιρό. Το παιχνίδι που προέχει είναι αυτό με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Το θετικό είναι ότι λύσεις υπάρχουν. Απλά θα πω ότι, για παράδειγμα, χθες ήταν εκτός αποστολής ο Αλμπάνης και ο Νεμπακάρε. Ο Ολιβέιρα, που πιθανότατα ξεκίνησε βασικός, δεν θα είναι στην αρχική ενδεκάδα, αλλά υπάρχει ο Ανσαριφάρντ, ο οποίος έδειξε τι μπορεί να κάνει. Το χθεσινό μάτς ήταν μια απάντηση και σε όλους όσοι έλεγαν ότι η ΑΕΚ έχει πάρει σαπάκια και παίχτες που δεν υπολογίζονταν από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Και ο Σάκχοφ έδειξε πόσο πολύτιμος μπορεί να είναι και πόσο έλειπε ένας τέτοιος παίχτης από το ρόστερ της ΑΕΚ. Ο Ανσαριφάρντ έδειξε, που είχε χάσει τον γκολ με τη Λαμία που δεν χανότανε, έδειξε ότι το έχει και θα δώσει πολλά στη διάρκεια της σεζόν. Οπότε το μόνο που μένει είναι να ηρεμήσουμε όλοι και κυρίως και πρώτα απ' όλους η ομάδα και να προσπαθήσει το βράδυ της Κυριακής να κάνει το διπλό στο Περιστέρι. Είπα και προηγουμένως, είναι απαραίτητη η προσθήκη ενός στόπερ και καλούμε την μπάλα στα πόδια και αξιόπιστο αμυντικά και με αυτή την προσθήκη νομίζω ότι η ΑΕΚ θα έχει κλείσει ένα καλοκαιρινό κύκλο μεταγραφών κάνοντας
τις πολύ σημαντικές και κέρυες προσθήκες, στις θέσεις που πονούσε, στις θέσεις που είχε αδυναμίες, και θα είναι σε θέση να χαρίσει πολλές χαρές στο άμεσο μέλλον.